τώρα εκτελείται με πάσα κεφαλιά γκολ. 3-3. Ισοχαρίζει η Καρδάκησα. Αυτό που έλεγα ότι τιμωρεί η μπάλα, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βάλει το τέταρτο γκολ και έρχεται το Αρότσο στην πλάτη της άμυνας για το 3-3. Δεν είδαμε απολύτως τίποτα σήμερα στο Παφιακό, σίγουρο για κάποια από τις δύο ομάδες. Πραγματικά τρομερό παιχνίδι, τραβούν τα μαλλιά τους οι παίκτες της ΑΕΣ. Στο 93, 3-3 ΑΕΣ Καρμιώτσα. Τρομερό παιχνίδι, από τα καλύτερα της χρονιάς. Με τον Αρότσα να ισοφαρίσουν. Ραντάποβιτς, είχαμε και το φάουλ από τον Ατσιόπουλο που δεν αφήνει τον Ραντάποβιτς. Αυτές οι καλύτερες στιγμές. Έτσι, δεν μπορεί, και βάλει από τον Αναστασίου. Είναι ο Μανόγια. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε σε παραλυστικές προβολές. Ο Αρρώστα ετοιμάζεται για την σέντρα στην περιοχή. Ο Πόλια δεν πάει για την κεφαλιά. Θα την πιάσει και είναι καλή. Και την προβολή στην κοινωνική από όλα τα προβλήματα που φέρνουν κοντά του μέσα από τις μεταβολές της συμμετοχής. Ειδικά την ομάδα του είναι πιο αθλητική, γιατί μέχρι στιγμή έχει πολύ μεγάλη θέση. Καταρχάς να πω ότι θα γίνει μία αλλαγή τελικά. Ο Όρθος θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Πάρπαρο. Ο Πάς έχει και ξανά για άτομα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, και ακούμε Αντρέα. Σαν δεκάρι με τον Κίσο Όρθος. Αυτή είναι κάποιο που υπάρχει να το δώσει. Αλλάζει προφανώς σαν του... Είναι μόνο ο Βουίλερ εκεί. Έβγαλαν την... Ο ποιος έδωσε την πάσα στην περιοχή. Ο Κλέιτον δεν τα κατάφερε ωστόσο να βρει κάποιο στήριγμα. Διαφέρον παρά το γεγονός ότι απουσιάζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Το σκοτακτόν. Το φορά μας στον αγωνιστικό χώρο είναι λίγο βασιά από το πλάτε. Και κατάφερε να διώξει και στη συνέχεια απομακρύνουν και το δίδυμο που πάραμε τον Πόγκαν έτσι. Έδιωξε τη Γέρμεν. Επιμένει με τον Αρότσα. Και τα 101 εξυπηρέτησης GAP Akis Express. Το 3-0 από τα γκολ του Alves και Ράγιος 2 από το πρώτο επίχρονο το αποτέλεσμα. Αρότσα στο 60-20 είναι όλα αυτά. Κερδίζει την κεφαλιά ο Ράγιος. Πιέζει ο Οικονομίδης 25 λεπτό. Βίλερ. Πέρασε πάρα κεφαλιά από τον Αρότσα που ήταν στην περιοχή, είναι άστοχη. Άτος εδώ. Διότι θα κατάφερε. Αρότσα, Αρότσα, το κοιτάσε για τον Πόγιαν, έτσι που φεύγει από κανονική θέση. Αρότσα. Μακαρό. Δεν μπορείς να κοιτάει ο Στάθης, η μάνα που μας κλείσει. Λοκόμπε. Αρότσα.
εδώ την προσπάθεια όμως της Καρνιώτισσας. Αναπτύσσεται ωραία η παλιά για τον Βαρτί που είναι γρήγορος. Το κλείνει ο Παντελιάδης. Ελευθερότητος. Η Καρνιώτισσα μιλεί ξανά. Η ωραία ανάπτυξη ο Βαρτής γρήγορος. Απέφυγε τον Παντελιάδη. Στεβαίνει για τον Ράγιος. Τον πιέζει ο Αρότσα. Παίρνει μπάλα ο Αρότσα καθαρά και χωρίς φάουλ. Ψάχνει και βρίσκει τώρα τον Πολ. Ξύπνημα από Σπανιάν. Άλλαξε με τον Αρότσα. Αντάμοβιτς. Αρότσα και τώρα Βαχτής. Πολιανέτς. Άσχη τις πληροφορίες του συναδέλφου του Αλυζανή. Της Καρνιώτισσας. Αρότσα μαρτυρή πάσα με στόχο τον Πολιανέτς. Τρέχει ο Μπέγκα. Το μισό κόλλο ανήκει στον Τσέχο, ήταν πάρα πολύ καλή σχέση. Πολύ καλή σχέση. Διαδίδουμε το 26ο λεπτό στη ζευγαρία μετάλλευση του αγώνα. Δεν θα έχουμε κοντά στο και έχουμε δει αρκετές φορές μέσα από την μετάλλευση μας. Θα συνταδίζω ότι είναι σαφώς βελτιωμένος ο Άρης πρέπει να ανεχθεί. Αν εξαρτήτω του πιθανικό και Μαραγκουράκη σκόρα με τον Άρη και σου χαρίσει και το ΕΚΑ. Σάντιακας και Καραδίδης σταματούν την υποσχόμενη. Και το κάτι παραπάνω. Ο Ικάντες προς Παναγή. Ο Πάντος προσπαθεί να γυρίσει στην περιοχή, δεν τα καταφέρνει. Γίνεται το συγκόντρα να επανανέωσουν. Με το Πάντο να προσπαθεί να γυρίσει να μην μπορεί. Έγινε το σούς στην έδεια από το ίδιο. Ακόμα ένα σούς. Και ποιος ζήτησε την μπάλα να χρειώνει πιο γρήγορα στα δύο άκρα και να γίνεται κάθε την κίνηση πιο γρήγορα. Μπορεί να υπάρξει ευκαιρία για την ομάδα της ΣΑΕΛ. I've been all around the globe trying to protect your soul.